προείμιο της επικείμενης μεγάλης νίκης της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ο γραμματέας της ΝΟΔΕ Ξάνθης Μιχάλης Παταράκης την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αποτυπώθηκε η διαφορά των δύο κόσμων, αυτού της κυβέρνησης και αυτού που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ, αλλά και η συνέντευξή του την Κυριακή, ήταν προείμιο της μεγάλης νίκης, της επικείμενης της Νέας Δημοκρατίας. Παρακολούθησα την ομιλία του κ. Μητσοτάκη από κοντά και πραγματικά είμαι υπερήφανος για αυτά τα οποία παρακολούθησα. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έδειξε πραγματικά ενδιαφέρον για να μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Απέφυγε την παροχολογία, απέφυγε το λαϊκισμό, απέφυγε τις ιδεολειψίες, αλλά προσπάθησε με έναν απλό και συνετό λόγο να έρθει δίπλα στον πολίτη, να του δείξει ότι κατανοεί τα προβλήματά του και να του προτείνει νέες λύσεις σχετικά με έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της πατρίδας μας. Αυτό που πραγματικά έκανε εντύπωση από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι το πρόγραμμά του ήταν ιδιαίτερα κοστολογημένο, αλλά ήταν και διαφορετικό από το πνεύμα το οποίο έχουμε συνηθίσει. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο απέφυγε τις αρρωστολογίες και με αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα και στα αποτελέσματα αυτών, κατάφερε να δώσει αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα. Και αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι καταρχάς ελπίδα, αλλά και δεύτερον την κατανόηση ότι η άνοδος της οικονομίας μας δεν θα έρθει μέσω της αύξησης των φόρων, αλλά θα έρθει μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης των εταίρων μας στη δική μας οικονομία, στη δική μας διάθεση για ανάπτυξη, στη δική μας διάθεση για αλλαγή νοοτροπίας. Νομίζω ότι μέσα σε μία εβδομάδα, παρακολουθώντας τις δύο συνεντεύξεις του τωρινού Πρωθυπουργού και του αυριανού Πρωθυπουργού, είδαμε μια χαώδη διαφορά, είδαμε δύο διαφορετικούς κόσμους σχετικά με το μέλλον της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη διαπιστώσαμε κυρίως ένα ζήτημα, τη διάθεση για δουλειά, τη διάθεση για ανατροπή του σκηνικού όπως το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να αναπτυχθεί, ήρθε η ώρα οι νέοι μας να επιστρέψουν, μίλησε για 700.000 καινούργιες θέσεις εργασίας, ήρθε η ώρα πραγματικά να αποδείξουμε ότι μπορούμε. Είχαμε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη για φοροελαφρύνσεις και είχαμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία ήταν η πτυχοποίηση της ασφάλισης, της παιδείας, της υγείας. Πώς βγάζετε την ομιλία αυτή προς τους πολίτες και αν πιστεύετε ότι είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες από αυτές τις εξαγγελίες ειδικοποίησης. Νομίζω ότι για να μπορέσει να κριθεί το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να παρουσιαστεί ολόκληρο. Είναι προφανές ότι συλλέγοντας αποσπάσματα από έναν μακροσκελή λόγο μπορεί να καταλήξουμε σε λαθεμένα συμπεράσματα. Αυτό το οποίο κρατάμε καταρχάς είναι η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία επαναλαμβάνεται σε κάθε ομιλία του, ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία θέση εργασίας στο δημόσιο τομέα. Ξεκινώντας με αυτήν την αφετηρία, μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο θα μπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, κάτω από την επίβλεψη πάντοτε του κράτους, να έρθει στην υπηρεσία του πολίτη. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό από όλους μας είναι ότι οι έχοντες ήδη μπορούν να τύχουν αντιμετώπισης ιδιωτικών υπηρεσιών καλύτερης ίσως ποιότητας από αυτές που αντιμετωπίζουν όλοι οι υπόλοιποι και η μεσαία τάξη σήμερα λόγω της κρίσης. Αυτό το οποίο θα πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε ισότιμη παιδεία, ισότιμη υγεία, ισότιμη κοινωνική ασφάλιση, ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Θα πρέπει να μικρύνουμε τις αποστάσεις και όχι να βοηθήσουμε τόσο ώστε αυτές να αναπτύσσονται συνέχεια. Σε ό,τι αφορά στο θέμα των χρησμάτων εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών και αν αυτό απασχόλησε τη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδρο του κόμματος που βρέθηκε στην Ξάνθη, προς το παρόν, όπως σημειώνει ο κύριος Παταράκης, το ζήτημα αυτό δεν απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε οτιδήποτε. Εάν και εφόσον
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι ο μόνος που αποφασίζει, αλλά και η ειδική επιτροπή που συστάθηκε με σκοπό να του συμβουλεύσει, αποφασίσει να δώσει χρήματα, τότε αυτά θα ανακοινωθούν επισήμως. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Μπορούμε να περιμένουμε. Η αυτοδιοικητική περίοδος έχει πάρα πολύ ακόμα. Έχουμε ικανούς αυτοδιοικητικούς αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πάντως, νωρίς ή όχι για συζήτηση, με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται πως θα έχει διαρρέως, εάν φυσικά φτάσουν ως την τελική ευθεία όλοι οι υποψήφοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αφού αντλούν από την ίδια δεξαμενή.